Καλησπέρα παιδάκια και καλώς ήρθατε σε νέο επεισόδιο No Man's Sky, όπου σε αυτό το παιχνίδι δεν γίνεται απολύτως τίποτα ever. Και γιατί το λέω αυτό? Έχω παίξει γύρω στις 20 ώρες συνολικά, ναι, έχασα τόσο από το χρόνο μου παίζοντας αυτό το παιχνίδι. Βρίσκομαι σε ένα πλανήτη, ποιος ξέρει πού και γιατί. Έναν πάρα πολύ χάλια πλανήτη, στον οποίο δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Μέχρι στιγμής είχα δύο κράσεις συνολικά όσο παίζω αυτό το παιχνίδι, και από ό,τι κατάλαβα γίνεται πολύ συγκεκριμένα σε κάποιους πλανήτες, γιατί το παιχνίδι δουλεύει με αλγόριθμο, οπότε ό,τι πλανήτες συναντήσετε είναι τόσο random, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα να βρείτε κάκτους οι οποίοι αιωρούνται στη στρατόσφαιρα του πλανήτη, και ζωάκια που περπατάνε στα σύννεφα. Ναι, έχει συμβεί. Λοιπόν, εδώ πέρα, τι έχω κάνει μέχρι στιγμής? Έχω ακολουθήσει το σήμα του Atlas, όπου... Α, λεφτά! Πήρα λεφτά! Από ένα transmission στο οποίο έπρεπε εδώ πέρα να έχει ένα διαστημόπλιο καινούριο, όπου μπορούσα να αλλάξω το ήδη υπάρχον διαστημόπλιο που έχω, το οποίο έχω αλλάξει ήδη δύο φορές. Και ακόμα δεν έχω βρει κανένα διαστημόπλιο της προκοπής, αλλά αυτό είναι γλυκούλι. Μοιάζει με σφίκα ή κάτι, με μαμούνι. Οπότε είπα να το κρατήσω. Λοιπόν, τι έχω κάνει μέχρι στιγμής? Έχω βρει το σήμα του Atlas, έχω ακολουθήσει το σήμα του Atlas με τα πρώτα βασικά jumps, τα οποία στην ουσία είναι... Τι ήθελα να πω, ξέχασα. Η όλη φάση με το Atlas στην ουσία είναι ότι ακολουθείτε το σήμα του Atlas για να βρείτε ένα μεγάλο μυστικό, που μάλλον είναι το lore αυτού του παιχνιδιού, γιατί δεν έχει κάτι άλλο να κάνετε. Τι θα κάνουμε λοιπόν εμείς σήμερα? Θα ακολουθήσουμε το Atlas. Ας βγούμε λοιπόν στο διάστημα. Ας βγούμε στο διάστημα. Και νομίζω ότι είμαστε άλλο ένα jump από το Atlas. Όπα. Ναι, ονόμασα το σύστημα RKG. Είμαι τόσο απελπισμένη. Atlas Interface. Εδώ είμαστε. Φύγαμε! Πάμε να δούμε τι στα κομμάτια είναι αυτό το πράγμα. Ελπίζω να αξίζει τον κόπο, αν και έχω ακούσει τόσο πολλά κακά σχόλια όσον αφορά το παιχνίδι. Γιατί πέφτει το shield μου, γιατί παίρνω damage? Σας θυμίζει κάτι? Ναι, είναι το logo του παιχνιδιού. Και κάτι κάναμε καινούριο. Rover, warped 15 times. Ας ελπίσουμε ότι το παιχνίδι δεν θα μου κρασάρει. Δεν θα το αντέξω! Πάμε να δούμε τι βρήκαμε. Να σας πω ότι είμαι ενθουσιασμένη, θα σας γελάσω. Μετά από τις τόσο κακές κριτικές και τα reviews που έχω διαβάσει, είμαι τόσο απογοητευμένη με το παιχνίδι γενικότερα. Και με το τόσο μικρό μέγεθος που εμείς οι gamers το κάναμε τόσο, ενώ το παιχνίδι δεν είναι κάτι το super wow όπως αναμενόταν. Το hype ήταν μεγάλο, δυστυχώς το παιχνίδι δεν είναι τόσο μεγάλο όσο το hype. Okay, προσγειώθηκα. Και τι είναι αυτά όλα εδώ? Τα μαύρη τρύπα είναι αυτό. Ανακαλύπτω κάτι ή πατάω πάνω σε λαμπάκια χωρίς λόγο και αιτία? Obedient. Όπως αντιλαμβάνεστε, είμαστε ακόμα στο γαλαξία του Ευκλήδη, ακριβώς όπως όταν ξεκινήσαμε.
ένα σκασμό warps μετά. Ω ναι, είναι τεράστιος ο Ευκλήδης. Και δεν ξέρω αν τα lifeforms σε άλλα μέρη είναι διαφορετικά ή απλά έχουμε Gek και Viking, τα οποία είναι... Α, και ποιοι ήταν οι τρίτοι? Ήτανε Gek, Viking και Kurvax. Δεν έχω βρει άλλα lifeforms πουθενά. Ω, ευχαριστώ για το warp cell. Αλλά μπορώ να τα φτιάξω και μόνη μου. Nexus. Another Atlas interface. How many of these constructs exist in the deep void, Elamde? How long have they been slumbering, waiting for a traveler? Have they been waiting for me? Am I somehow chosen? I sense the creators of this reality. They emulate everything, the Gek and the Viking, the Korvax and the Sentinels. Δεν έχουμε συναντήσει Sentinels. Every world that turns and form, that leaves, the ghost of them lingers and drives me on. There is so much I can learn from them. I take the gift of knowledge, certain in my decision. Ευχαριστώ για το Atlas Stone. Τώρα παρατηρήσα τα σύμβολα που μοιάζουν με πρόβατα από το Minecraft. Αυτό ήτανε. Ευχαριστώ, μαύρη τρύπα, για τις συμβουλές σου. Δώσε μου το φως σου. Μετέτρεψέ με στον Μάμρα τον Παντοτινό. Ευχαριστώ που μου έδωσες ένα upgrade που ήδη είχα. Όπως γίνεται πάντα. Ξέρω, σας άφησα με ένα τεράστιο κενό, έχοντας παίξει τόσες ώρες και χωρίς να έχω ανεβάσει το progress μου. Έχω ξεχάσει να κάνω κάτι. Θες να μου πεις κάτι, Atlas? Ξέχασα κάτι. Τι έχω ξεχάσει, πες μου. Για δω το map. Πού μας στέλνει? Current location, path towards waypoint. Τέσσερα planets undiscovered. Μπορώ να τζαμπάρω δύο συστήματα. Έχω τη δυνατότητα too far to jump, λέει εδώ. Οπότε θα πάμε εδώ. Δεν λέω, κοιτάξτε να δείτε το παιχνίδι, είναι όμορφο. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν έχει κάτι το ουσιώδες να σε κρατάει. Δεν έχει missions. Βάλτε και το frame drop στη μέση. Ωπ, έχουμε ανομαλία. Βρήκα ανομαλία. Πάμε στην ανομαλία. Please, μη με βάλεις να κάνω fight. Θέλω να πάω στην ανομαλία. Woohoo! Ακόμα και αυτά γίνονται βαρετά από ένα σημείο και μετά, οι ανομαλίες. Εν τω μεταξύ, ο Atlas δεν έχει καμία σχέση με το κέντρο του universe. Είναι εντελώς άλλο mission. Αλλά θα τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Χρόνο έχουμε. Να σπαταλήσουμε. Μέχρι να πούμε Άισιχτήρ, δεν θέλω να παίξω άλλο. Γεια σας! The Daft Punk people! One more time! Inventory full, μωρία ιδέα! Περίμενε. Θα διώξουμε... Έχω warp cells, γιατί δεν τα βάζω μέσα στο warp πράγμα μου. Ορίστε. Πολύ καλύτερα. Τώρα έχω space. Δώσ' μου ό,τι θέλεις να μου δώσεις. Priest. Priest. Entity Nada. Creator of your simulation, friend or foe, paranoia, imperative, galaxy, purely causal individualism, statistical anomaly. Nada is an error. Trust Nada, trust you. Resume the path of the Atlas.
Κανένα shortcut θα μου δώσετε. Για να μην τρέχω σαν τον μιμποτή. Γεια σου. Γεια σου, Πολό. Πάρκο. Those flying machines, those walking machines, everywhere. Chase us, hurt us, stop our adventures, bad robots. Please, δώσ' μου κάτι που θέλω. Κάτι που χρειάζομαι, κάτι που δεν έχω ήδη. Αυτό τι είναι? Είναι καλό. Πόσα slots έχει? 20, το δικό μου είναι καλύτερο. Να, πας να χεστείς. Εντάξει, τα πάμε. Έχετε να μου δώσετε κάτι άλλο? Τσίπιδες, φεύγω. Ούρε, ου. Λοιπόν, όπως βλέπετε, δεν γίνεται κάτι το συναρπαστικό. Πού να πάμε. Πόσους πλανήτες είπαμε έχει αυτό το μέρος? Λέω να πάω στον Ιβαντρόβιλ. Ναι, οκ. Okay. Θα απομακρυνθώ και θα κάνω warp, εντάξει. Ορίστε, να. Πόσο μου τις πάει που στο YouTube αυτό το animation φαίνεται πάρα πολύ χάλια. Είναι από τα λίγα πράγματα που έχει όμορφα το παιχνίδι. Και είναι πολύ πορωτικό να το κάνετε. Απλά στάνταρ αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε να δείτε τη φάτσα μου. Είμαι τόσο πιξελιαστή που δεν φαίνεται τίποτα. Σκανάρω. Και δεν βρίσκω τίποτα. Yay! Όχι. Να μου κάνετε τη χάρη. Έχω πιστολίνια. Ελάτε ρε, ελάτε να τα πάρετε. Πού είστε? Ποιοι είστε? Ελάτε κύριοι. Ποια κομμάτια είναι? Ηρεμία, αδέρφια. Ένας κάτω και άλλος ένας που έρχεται. Έλα, πλησίασε. Easy. Πριν μπούμε στον πλανήτη, ψήνεστε να πάμε μία στο Space Station. Θέμα είναι. Είμαι σε σύστημα των Corvax, οι οποίοι είναι οι Daft Punk People, όπως τους λέω. Αν δεν ήταν copyrighted music, θα ήμουν στο διάστημα και θα ακούγα Daft Punk full. Αλλά δυστυχώς αυτό μπορώ να το κάνω μόνο off camera. Δυστυχώς. Πάμε να δούμε και το Space Station. Δεν ξέρω καν πόση ώρα γράφουμε και τι ξέχασα να βάλω το timer, αλλά δεν πειράζει, στην ανάγκη κάνουμε μοντάζ. Γιατί το μοντάζ είναι τόσο ωραίο. Μας βγάζει από το αδιέξοδο. Έλα. Μπες στην τρύπα. Ει, οπ και ουιμ! Λοιπόν, για να συνοψίσουμε, το παιχνίδι έχει potential. Αν οι devs έχουν την καλή διάθεση να προσθέσουν πράγματα χωρίς να είναι paid DLC και το κάνουν σε μορφή patch, τότε αποδέχομαι, τότε ναι, θα ξαναμπω στο τρυπάκι να παίζω φανατικά αυτό το game και θα απορροφώ απείρως. Δηλαδή, αυτό το παιχνίδι, αυτό που του λείπει είναι το λεγόμενο multiplayer που είναι ανύπαρκτο. Μπορεί να βρίσκεσαι με έναν άλλον στο ίδιο σύστημα, αλλά παρόλα αυτά, στο ίδιο σύστημα, στον ίδιο πλανήτη, αλλά παρόλα αυτά να μην συναντηθείτε ποτέ. Συγγνώμη, φτύνω. Και δεν υπάρχουν missions, δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο goal ώστε να μπείτε στη διαδικασία να κάνετε όλα αυτά που κάνετε αυτή τη στιγμή. Το farming, το researching, όλα αυτά δεν αποσκοπούν πουθενά, γιατί είστε μόνος στο διάστημα. Είστε ένα άτομο στο διάστημα. Και όλοι οι υπόλοιποι, όλες οι υπόλοιπες μορφές ζωής, οι οποίες είναι, έχουν κάποιο νιονιό, ας πούμε, για να συνεννοηθείτε, να πουλήσετε αντικείμενα και όλα αυτά, δεν είναι ακριβώς φίλοι σας. Ωραία.
τι μπορώ να πουλήσω από τα μπιρμπιτσόλια που έχω μαζέψει. Ας πούμε, αυτό δεν το χρειάζομαι. Τι πουλάτε, μήπως έχετε από το Omega πράγμα κάτι που ψάχνω? Όχι, δεν έχετε. Έσχος. Τραγούδα μου. Sing for me the song of your people. One more time. Είπες 4 φορές το experiment. Συγχαρητήρια, κατάλαβα τη γλώσσα σου. Τι λέει deactivate electron vapor, deactivate charge reserve. Α, δεν έχω ιδέα τι μου είπες αυτή τη στιγμή. Κάποιο πείραμα κάνεις. Αλλά θα διαλέξω το propulsion tank. Μην πειράζει, θα του περάσει. Unstuck in time or not. Είσαι στο διάστημα, deal with it. Δεν πρόκειται να πάθεις απολύτως τίποτα. Όλοι έχουν πιο ωραία σκάφη από μένα. Κοιτάξτε αυτό, είναι το σκάφος της Barbie. Εγώ γιατί να μην έχω ένα τέτοιο? Hello, traveler. Τι πουλάς, μάνα μου? Βλέπετε από λεφτά, είμαι καλά. Αλλά δεν αποσκοπούν σε κάτι αν δεν έχετε κάπου να τα σπαταλήσετε εκτός από ένα καλό σκάφος, το οποίο θα μπορούσαμε να δουλέψουμε και να ψάξουμε να βρούμε με transmission. Πράγμα το οποίο ήδη το κάνω. Ας σκανάρουμε τον πλανήτη. Abandoned building detected. Δεν το κάνω το abandoned building. Δεν θέλω. Θέλω transmission. Δώσ' μου transmission, παιχνίδι. Να πάμε να βρούμε ένα σκάφος. Trading post detected, μάλιστα. Δεν θέλω. Θέλω transmission post. Τι άλλα βρήκα και πού τα βρήκα, γιατί μου δείχνει πίσω? Θα πάμε εδώ πρώτα, λέτε. Trading post, abandoned building. Πάμε abandoned building, line. Trading post. Δεν μπορώ να αποφασίσω. Έσπα, πάμε. Θα το δείτε και αυτό, πώς προσγειωνόμαστε στον πλανήτη. Πώς ψαχουλεύουμε για πράγματα. Δεν σας έδειξα καθόλου διάστημα στα προηγούμενα δύο επεισόδια, γιατί δεν είχα πάρει όλα τα upgrades και έπασχα γενικά. Γιατί γύρισα ανάποδα, γιατί λαγκάρει το σύστημα, γιατί τι κολλάνε τα πάντα. Να, μοτό. Πατσάρετε το ρημάδι το παιχνίδι. Βλάκες. Έλα, πήγαινε πιο γρήγορα. Τι, ένα λεπτό, μωρέ! Ένα λεπτό. Έλα, άντε, σχεδόν φτάσαμε. Και γαμώ τα landings. Όμορφα. Πλανήτης με κακτάκια. Οκ, ήρθα. Δείξε μου το transmission σου. Να σου πω ποιος είσαι. Να μου το κολλήματά μου μέσα. Φτιάχτε το. Α, ναι, να λύσω μια πορεία για το debris, το οποίο δεν μπορείτε να ανοίξετε αν δεν βρείτε το πρώτο κομμάτι του Atlas, στο οποίο παίρνετε, μισό λεπτό να σας δείξω. Αυτό εδώ πέρα, παίρνετε ένα blueprint για το πώς να φτιάξετε τα Atlas Passes. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να φτιάχνετε συνέχεια Atlas Pass. Με το ίδιο Pass μπορείτε να ανοίξετε αυτά τα containers. Ωραία, ναι, οκ, το κάναμε αυτό. Found a body. It's unlike anything I've ever seen. If there's a species like it, then I hope there's all dead like this one. Analyze. Something has been left that will aid me on my own journey. Και κατά πάσα πιθανότητα είναι κάτι επειδή έχω. Αυτό είναι που μου ξυπάει το παιχνίδι. Αν έχετε πάρει ένα, τα έχετε πάρει όλα. Οχ, τι είναι αυτό? Ένας κόλλος που περπατάει. What the fuck are you, dude? Έτσι θα πλησιάζουμε να δούμε τι είναι. Yo, του μιλάω. Hey, εσύ, με τον ωραίο τσιποτόπι πιστινούλι. Όπου έχει πολλά εδώ. Τι γίνεται? Παιδιά, βρήκαμε δεινόσαυρους. Γύρνα απ' την άλλη να δω το υπέροχο βατσουλίνι σου. Βρήκαμε δεινόσαυρους. Ω, Μιτζί, κοίταξτε πόσα έχει. Είναι κακά σχήμα, αλλά έχουν γέλιο. Γιατί έχουν μαζευτεί όλα σε ένα σημείο, τι γίνεται? Έχουμε conversion που με κυνηγάει κάτι.
Γιατί τραντάζεται το έδαφος! Πω πω! Τι φάτσες είναι αυτές! Κοιτάξτε πόσο έχει! Δεν χρειάζεται να κουνηθώ καν για να, να βρω νέα species. Λολ. Σύριος λένε παιδιά, τι είναι αυτό που βλέπω? Freak show! Με δεινόσαυρους! Από άλλους πλανήτες! Σαν τον τυρανόσαυρο Ρεξ τίποτα ρε! Κοίτα τι κούτσικο που είναι αυτό! Έλα εδώ! Έλα εδώ, δεν μπορώ να σε κυνηγάω! Θα σε ποδοπατήσουνε τα μεγάλα! Χριστέ και Παναγιά! Τα βρήκα όλα, τα ανακάλυψα όλα, ναι, δεν ήταν και λίγα, κοιτάξτε εδώ πέρα! Βρήκαμε 4 είδη από τα... πόσα είναι, 8 όλα και όλα! Δηλαδή έλεος, κοιτάξτε εδώ πως είναι! Τα αγαπημένο μου μεν, είναι τούτο εδώ γιατί μοιάζει πιο πολύ με Rex. Αλλά... Jesus Christ, τι είναι αυτό, γιατί γυαλίζει! Τι θέ, μωρέ, φύγε από εδώ! Το transmission το κάναμε, έτσι. Το κάναμε. The Laglo. Ωραία. Ήρθαμε στο transmission. Θα πάρουμε και το save για να κλείσουμε. Ανακαλύψαμε και καινούρια ζωάκια. Ο Θεός να τα κάνει. Πήραμε και το cargo, το οποίο είναι πεταμένο αριστερά και δεξιά χωρίς κανένα ιδιαίτερο λόγο και αιτία. Θα σώσουμε και θα κλείσουμε για σήμερα. Αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο του No Man's Sky. Δεν θα κάνω εντατικά επεισόδια No Man's Sky, απλά θέλω να σας δείξω τι θα γίνει όταν και αν φτάσουμε στον Atlas. Γιατί βασικά αυτό είναι το μόνο ενδιαφέρον σε αυτό το παιχνίδι, ή να στο πούμε ένα mini campaign. Και το κέντρο του κόσμου, το οποίο θα το πιάσουμε αφού, και αν έχω το κουράγιο βέβαια, αφού βρούμε που κρύβεται ο Atlas και τι είναι ο Atlas. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να παίζετε γαμάτα παιχνίδια και να μένετε συντονισμένοι γιατί έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη! Bye bye!